Γιώργο, ναι. Πάμε. Λοιπόν, οργή στο Instagram για φωτογραφία που ανέβασε χθες η Σύση Χριστίδου. Είναι χαμός αυτό, όντως. Εγώ δεν ξέρω. Έκανε λάθος, κοπέλα, βέβαια, βλακία της ήταν τώρα. Είναι γνωστό ότι σχεδιάζει παιδικά ρούχα. Χθες λοιπόν το απόγευμα ανέβασε ένα κοριτσάκι, ανήλικο, με ένα τριγωνάκι μπικίνι και από πάνω ένα κίμονο, διότι σχεδιάζει και μαγιό. Έγινε πανικό. Δεν έχουμε κάτι, είναι η νέα συλλογή που κάνει με μαγιό η Σύση Χριστίδου. Αυτό το τι έγινε μετά από σχόλια. Περιμένετε λίγο κάτω. Κάτι έγινε με σχόλια. My mini diva. Είναι η εταιρεία, παιδιά, my mini diva. Αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, περιμένετε λίγο, φαινότανε το πρόσωπο. Φαινόταν το πρόσωπο, κανονικότατα. Είναι κοριτσάκι ηλικία. Είναι κοριτσάκι ανήλικο, γιατί κάνει παιδικά ρούχα Χριστίδου. Καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά είναι όμως μια... Είναι μια παιδιά πόζα που περιμένεις να την έχει μια μεγάλη γυναίκα προκλητική που έχει για να σε τσότα δηλαδή. Για πρόσωπο. Για πρόσωπο. Περιμένεις να είναι. Έγινε χαμός από αρνητικά σχόλια. Δεν σου μοιάζει. Και πριν από πάνω, επειδή δεν φαίνεται το κεφάλι, εγώ δεν κατάλαβα τι είναι. Πολύ προκλητική φωτογραφία. Δεν είναι καν φωτογραφία ενός μοντέλου για μαγιό. Την ξεσκίσανε και δικαίω τη Χριστίνα. Την ξεσκίσανε. Αντίνος Αλμπάνης. Ακούστε τι άκουσε. Την επόμενη φορά που θα δώσω timeline φωτό με παιδάκι να ποζάρει. Σαν ιερόδουλη πολυτελείας, θα πάω στην Πρόνοια. Για όντως, σαν πολύ ωραία το λέει ο Αλμπάνης. Σαν ιερόδουλη πολυτελείας. Συνεχίζω στα σχόλια του κόσμου. Τραγικό. Καλό θα ήταν να την κατεβάσεις. Απαράδεκτη. Αν ήταν η κόρη σου, θα την ανέβασες. Κουκλάκι το κοριτσάκι, χάλια η φωτογραφία. Δεν είναι σωστό, λυπάμαι. Πολύ ανόητη κίνηση. Αυτό θεωρείται κάτι παραπάνω από παιδική εκμετάλλευση. Πρέπει να διαγραφεί το συντομότερο δυνατόν. Τα δικά σου παιδιά μπορείς και τα προστατεύεις. Κάνε το ίδιο και με τα άλλα. Μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, αλλά και αυτό θεωρείται παιδική δουλεία. Τι κάνει ο κόσμος για το χρήμα. Απαράδεκτη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εκατοντάδες βλήματα υβριστικά και την Χριστίδου. Στο Instagram υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, δηλαδή, εγώ δεν μένω τόσο στα σχόλια. Μένω στην προσωπική. Όταν βλέπεις αυτή τη φωτογραφία, τη σκέφτεσαι. Γιατί στο Instagram υπάρχουν και κάποιοι λογαριασμοί οι οποίοι είναι κλειδωμένοι, δεν ξέρω, είναι μόνο για να κάνουν κακά σχόλια. Το θέμα δεν είναι τι γράφουν στο Instagram. Πέραν των ανθρώπων οι οποίοι είναι γνωστοί και ξέρουμε ποιοι είναι, με όνομα και επίθετο, και δεν εννοώ γνωστοί όπως ο Αλμπάνης. Γνωστοί εννοώ. Βλέπεις έχω το κανονικό όνομά τους εννοώ. Κανονικοί λογαριασμοί. Όντως είναι μια φωτογραφία η οποία τώρα που δεν φαίνεται το πρόσωπο νομίζεις ότι είναι πασαρέλα. Ούτε πασαρέλα. Ούτε ναι. Παιδιά, ούτε πασαρέλα. Παραπέμπει σε κάτι άλλο λίγο φωτογραφία. Φωτογραφία. Αλλά τώρα δεν έχει δείξει τέτοια. Ο δηλαδή δεν ξεχνάμε όμως ότι έχει δείξει η φωτογραφία μετά από λίγα λεπτά. Είναι ένα άνθρωπο που τόσα χρόνια σου έχει δείξει ότι εκμεταλλεύεται τα παιδάκια. Αλλά με ποιο σκεπτικό. Την βάζουμε τώρα συγγνώμη, δηλαδή δεν στηρίζεται η Χριστίδου τώρα. Δηλαδή έκανε καλά παρεμβάσει. Όχι, δεν είναι εντάξει, στο όνομα μια φιλία τώρα. Έκανε λάθο κοπέλα. Πείτε, πείτε. Ήταν μεγάλη βλακία. Ζήτησε συγγνώμη. Δεν λέω ότι μου αρέσει. Τι να λέμε τώρα. Δεν μου αρέσουν γενικά. Τι είπε κανεί ότι διακορεύει παιδάκια Χριστίδου. Απλώ είπε ότι ήταν απαράδεκτο αυτή η φωτογραφία. Δεν μου αρέσει ούτε εμένα αυτή η φωτογραφία. Ανορθόγραφο είναι. Ναι, έγινε γιατί είναι με δύο γράμματα. Δεν πειράζει. Ζήτησε συγγνώμη. Γιατί δεν κατέβασε τη φωτογραφία. Κοπέλα, να το πούμε. Αυτό. Η φωτογραφία κατέβηκε και ζήτησε συγγνώμη. Μπράβο, Σάσα. Θα ήταν σε ένταση. Παιδιά, όμω γενικά βλέπω ότι υπάρχει μία τάση γενικά να κάνουμε τα κοριτσάκια μικρομέγαλα. Γενικά. Αυτό το ανέρτησε να το ανήρτησε μετά η Χριστίδου να το πούμε. Το είπαμε. Ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη και εμένα πρόσωπο στεναχωρημένο και βέβαια την κράξαν μετά που το συγγνώμη γράφεται με δύο γάμα και ναι. Προφανώ η συγγνώμη το έγραψε και τώρα. Δεν ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σε πανικό φαντάζομαι κοπέλα. Στα social media μπορεί να βλέπει οποιοδήποτε τι φωτογραφίε και αυτή η φωτογραφία παραπέμπει σε κάτι που δίνει. Είναι προκλητικό. Σε κάτι σεξουαλικό. Αυτή η φωτογραφία τώρα είναι και ανήλικο το κοριτσάκι. Νομίζω ότι είναι ένα κοριτσάκι, α πούμε. Ναι, παιδιά, μακάρι. Όλοι έχουμε όμως δικαίωμα στο λάθος. Εντάξει, εχθές ανέβασε κοπέλε... μία σειρά από πάρα πολλές φωτογραφίες. Φαντάζομαι ότι ήταν στα πλαίσια της φωτογράφησης που κάνει για την καινούργια κολεξιόν. Οπότε, επειδή ανέβασε πάρα πολλές, ανέβασε και αυτή. Χάθηκε λίγο το μέτρο. Χάθηκε δεν το πολύ. Ναι, δεν μπορείς όμως να κάνεις styling σε ένα κοριτσάκι φυσικά, ή να το δώσεις, ας πούμε, σαν πρότυπο για να ντύσουν οι μαμάδες και αυτό. Τα άλλα κοριτσάκια έτσι, με μια σεξουαλική νότα. Κατάλαβες με τίποτα. Εγώ προσωπικά λίγο σοκαρίστηκα από την Σύση που ξέρω ότι είναι μάνα δύο παιδιών και είναι από πάνω. Πολύ, πολύ. Για να μην είμαστε τρομερά πουριτανοί, φυσικά δεν καταλαβαίνω. Όχι, θα σου πω κάτι. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνω το λάθος. Πίστεψέ μου ότι παίρνουν. Α, κάτσε, επειδή δεν είσαι πατέρας και δεν ξέρεις. Παίρνουν. Δεν σημαίνει κάτι ότι δεν είναι πατέρας, δεν είναι. Ναι, αλλά βλέπω πολλά κοριτσάκια αντιμένα έτσι στις παραλίες το καλοκαίρι. Αυτό είπα και εγώ. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό σου λέω. Ξέρω ότι έκανε λάθος. Βάζεις το παιδί σου στην φωτογραφία, στην παραλία, το ανεβάζεις στο Instagram σου, έτσι. Και μετά το παίρνουν διάφοροι και το πάνε σε site παιδικής πορνογραφίας. Αυτό είναι το θέμα. Ισχύει. Αυτό σημαίνει αυτό. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είσαι διάσημος ή όχι. Μα γι' αυτό το συζητάμε και το λέμε. Δεν μιλάμε για διάσημο παιδί, για το οποιοδήποτε παιδί. Στο Facebook σου, στα πάντα, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Και είναι...
Είναι άλλο γι' αυτό να κάνεις αστείο. Λένε και στους, επειδή κλέβουν τα φωτογραφία. Μην βγάζετε τα παιδιά σας φωτογραφία. Μην βγάζετε τα παιδιά σας φωτογραφία γυμνά. Γιατί βγάζουμε το παιδάκι δεν έχει την έννοια της γύμνιας. Είναι το άλλο 2-3 χρονών και το βγάζει γυμνό. Ναι, αλλά υπάρχουν διαστροφικά μυαλά που. Βεβαίω υπάρχουν. Και αυτή η φωτογραφία 3 χρονών γυμνό το παιδάκι που κάνει το μπάνιο του, το ανεβάζουν σε site παιδική πορνογραφία. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Βεβαίω υπάρχουν. Ο Φακιανάκης, βέβαια, στην Ελλάδα κάνει πολύ καλή δουλειά. Το λένε όλοι. Ποιο. Ο Φακιανάκης. Παιδιά, εγώ βλέπω πολλά ανήλικα να έχουν Instagram. Απ' τη συνέχεια φωτογραφία να ανεβάζουν. Λάθο τη Χριστίδη, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, απλώ αυτό που έλεγα πριν. Εντάξει, δεν θα το έκανε. Μετά το κατάλαβε και θα το έβγαλε. Δεν είναι. Ο κύριο Πασχάλη Θαρούχας μίλησε στου Καρντάσιανς και μα εξέπληξε όλου με τι απόψει του που μα φάνηκαν πολύ προοδευτικέ. Επειδή όμως είχε και πρεμιέρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Επειδή είναι τα παιδιά, αυτό είναι το ιδανικό. Είναι έγκυος η γυναίκα, ναι. Έμενε μαζί. Μπορεί να ήταν έγκυος με τον Πετράκο, αλλά έμενε μαζί του και φιλοξενούσε στο σπίτι. Είναι το σύνηθες αυτό. Επειδή χθες είχε πρεμιέρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με την παράσταση ολιστής